Με τον μέσο όρο των επισκεπτών κρουαζιέρα σε καθημερινή βάση να ανέρχεται στους 1.000 και με μια ήδη θετική αποτίμηση των αφίξεων το πρώτο επτάμηνο, η φετινή σεζόν για τα Χανιά είναι, όπως όλα δείχνουν, η σεζόν της κρουαζιέρας. Θεωρώ ότι τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ καλά. Μπορεί να είναι και τα καλύτερα που υπήρξαν ποτέ από το 2010 που άρχισε η κρουαζιέρα στα Χανιά, γιατί είναι ένα νέο προϊόν στα Χανιά η κρουαζιέρα. Δεν είναι πάρα πολλά χρόνια. Το πρώτο εξάμηνο έχουμε περάσει τους 100.000 επισκέπτες. Το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου στο λιμάνι της Σούδας κατέπλευσαν 59 πλοία με 101.111 επιβάτες και στο παλιό λιμάνι των Χανίων 10 πλοία με 3.889 επιβάτες. Συνολικά, ο αριθμός των επιβατών κρουαζιέρας στα Χανιά κατά το πρώτο επτάμηνο του 2023 έφτασε τους 105.000. Και σε αριθμό πλοίων πάμε καλύτερα ακόμα και από το 2019 και πιστεύω ότι στο τέλος της χρονιάς, αν δεν συμβεί τίποτα περίεργο, θα είναι ίσως η καλύτερη χρονιά που έχουμε ποτέ. Ο Ιούνιος αναδείχθηκε πρωταθλητής της αφίξης με 37.916 επιβάτες, ικανοποιητικά κινήθηκε ο Μάιος με 33.500 και ακολουθεί ο Ιούλιος με 21.595. Τον Αύγουστο αναμένονται 13 πλοία, τον Σεπτέμβριο επίσης 13, τον Οκτώβριο 20, τον Νοέμβριο 12 και τον Δεκέμβριο 3. Μένει να διατηρήσουμε το ποσοστό που έχουμε, το οποίο το κρατήσαμε, παρότι μετά το COVID μηδενίστηκε η κρουαζιέρα στα Χανιά και γενικά στην Ελλάδα ή σε όλο τον κόσμο. Καταφέραμε να διατηρήσουμε το ποσοστό, είμαστε αυξητικά, σε αυξητικά νούμερα και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία αν σκεφτεί κανείς ότι 150 και 130 χιλιόμετρα ανατολικά μας υπάρχει το Ηράκλειο, που επίσης είναι μεγάλος σταθμός κρουαζιέρας και μάλιστα εκεί είναι και home port. Ακόμη πιο ευβίωνες είναι οι προοπτικές που ανοίγονται για το μέλλον, με δεδομένη και την δρομολόγηση της δημιουργίας σταθμού επιβατών στο λιμάνι της Σούδας, στοιχείο που αναμένεται να προσελκύσει μεγαλύτερο αριθμό εταιριών. Πάντως θετικά είναι τα μηνύματα και για τον προγραμματισμό της επόμενης τουριστικής σεζόν.